Θα σε κουράσω λίγο ακόμα παραπάνω, αλλά δεν πειράζει νομίζω, αξίζει τον κόπο. Heroin στα αγγλικά. Ηρωίδα είναι η μετάφρασή του στα ελληνικά. Γιατί βλέπεις, ο άνθρωπος που την ανακάλυπτε το 1884 νόμιζε ότι είχε ανακαλύψει το φάρμακο που θα έσωζε τους μορφινομανείς. Επίσημα απαγορεύτηκε το 1920. Δεν είμαι και σίγουρος τώρα βέβαια για τις χρονολογίες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, εν ενεργεία ηρωινομανής, ενώ σου έχει τη δόση του, είναι καλά, πολύ καλά. Όταν δεν την έχει, νομίζω ότι θα πεθάνει. Δεν έχει καμιά αίσθηση χρόνου. Ξεχνάει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι πολύ συγκεχημένα μέσα του. Έχει τόσο πολύ αντιφατικά συναισθήματα που μέσα σε 20 λεπτά το μίσος και η αγάπη εναλλάσσονται με μεγάλη γρηγοράδα. Για το φίλο δεν υπάρχει φίλος. Πουλάει και την ίδια του τη μητέρα για μία δόση. Ο φίλος και γενικά τα συναισθήματα αυτά είναι αφημένα στην κρίση της ηρωίνης. Πίσω δε από όλα αυτά κρύβεται μια αιώνια απειλή που ανήκει μόνο στην ηρωίνη. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ο ηρωινομανής είναι μόνος του αυτός και η ηρωίνη. Και ανάμεσά τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απελπισμένη κραυγή. Γιατί σε ό,τι μισεί, σε ό,τι αγαπάει, σε ό,τι αισθάνεται, είναι αυτός, αλλά ουσιαστικά είναι η ηρωίνη κρυμμένη από πίσω του. Για εγώ δεν χρειάζεται καν να μιλάει για εγώ αυτός ο άνθρωπος, άγνωστε νεαρέ. Γιατί ό,τι στεγανό είχε να προστατεύσει το εγώ του, έχει τρυπηθεί, έχει σπάσει, έχει ανοίξει. Όπως ανοίγουν οι φλέβες όταν τις κόβεις με το ξηράφι, όταν αυτοκτονείς ή όταν τις τρυπάς με τη σύρυγγα για να πάρεις τη δόση. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο ηρωινομανής βαδίζει σε ένα μονόδρομο που έχει μία και μόνη κατεύθυνση, όπου η αλήθεια και η ψευτιά πάβουν να διαχωρίζονται. Είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα το φως και το σκοτάδι φτάνουν να είναι το ίδιο πράγμα. Όσο για την ηρωίνη, ποτέ καθαρά δεν θα δεις κατά πόσο είσαι επηρεασμένος από αυτή ή όχι, και κατά πόσο την έχεις ανάγκη. Αυτή παραμονεύει πάντοτε στη σκιά και, όπως σου είπα, είναι μονόδρομος. Έχει μια καρδιά και μια πατιέρα. Γι' αυτό, άγνωστε νεαρέ, σε προειδοποιώ ότι είναι η ηρωίνη. Και να μην ξεχαστείς ποτέ να νομίζεις ότι την ελέγχεις, ότι ξέρεις τι ζητάς και το γιατί. Στη χώρα που ζούμε, την Ελλάδα, τυχαίνει το βίτσιο αυτό να είναι πάρα πολύ ακριβό. Έτσι, ο ηρωινομανής πρέπει να είναι μύδας, χρυσάφι. Επίσης, με όλα αυτά που σου είπα, θα κατάλαβες ότι μόνο με μια υποταγή απέναντι σε αυτό το βίτσιο μπορείς να επιβιώσεις. Επίσης, πιστεύω να κατάλαβες ότι
θέλει μια ειδική μεταχείριση. Θέλει, ας το πούμε, και αγάπη, γιατί διαφορετικά θα σε σκοτώσει. Μην ξεχνάς ότι οι εχθροί σκοτώνουν. Θέλει λοιπόν μια αγάπη, μια ειδική μεταχείριση για να μην σε σκοτώσει. Στα μέτρα τα δικά της. Γιατί στο λέω είναι επικίνδυνη. Γιατί ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο σωματοφύλακα που τη φυλάει είναι άγγελος θανάτου. Απ' την άλλη μεριά είναι γλυκιά. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε καν λόγος να σου γράφω αυτά που σου γράφω. Αλλά θα έχεις καταλάβει ήδη πόσο κλειστά είναι τα περιθώρια της. Δεν μπορεί, φίλε, κανείς να αισθανθεί χορτασμένος από την ηρωίδα. Συνέχεια θέλει και περισσότερο, και περισσότερο, και περισσότερο. Και εν κατακλείδη το φιξάκι, φιξάκι άγνωστε νεαρέ, θα έπρεπε να ξέρεις τι είναι. Δεν είναι παρά μια στιγμή, αλλά όπως ήδη κατάλαβες, μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή.